Πολύ ωραίος ο Μαυρούλης, έτσι. Τέλειος. Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα. Πού είμαστε? Α, συγγνώμη, ναι. Εντάξει, να κάνουμε, παιδιά, μην τα αλλάζετε τόσο συχνά. Γιατί δεν προλαβαίνω να εξοικειωθώ. Καλό μεσημέρι, εδώ είμαστε στο κόκκινο και σήμερα. Δεν είμαστε, δηλαδή, είμαι. Βέβαια, έχω πάρα πολύ καλή παρέα και στο πρώτο θέμα και στο δεύτερο και στο τρίτο. Έχουμε να μιλήσουμε με τον Ορειβατικό Σύλλογο και τον Μάνο Τρογλιωτάκη. Έχουμε το Στέλιο του Ρουκουνάκη στο Κόψε Ράψε. Έχουμε και Φιλοζωικό Σύλλογο για την εγκατάλειψη και την κακοποίηση των ζώων. Αλλά δεν έχουμε εγώ Καλλιδονάκη. Εγώ Καλλιδονάκη, αν μας ακούς, πάρε μας τηλέφωνο, διότι έχουν περάσει τέσσερις ολόκληρες μέρες χωρίς εσένα, είναι πάρα πολλές. Πρέπει τουλάχιστον να ακούσουμε τη φωνούλα σου. Το ξέρουμε ότι δεν μπορείς να σηκωθείς, δεν μπορείς να έρθεις μέχρι εδώ, τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα. Αλλά νομίζω ότι μπορείς να πάρεις ένα τηλεφωνάκι να μας πεις δύο λογάκια. Σωστά? Σε ευχαριστούμε, περιμένουμε. Μαζί μας, μοντέρνο ζαχαροπλαστείο σε 5 σημεία της πόλης. Το ζαχαροπλαστείο που φροντίζει τις πιο γλυκές και πιο αλμυρές στιγμές της ημέρας σας. Θράκα, ψητοπολείο σε 3 σημεία της πόλης, 2 στην Χατζημιχάλη Γιάνναρη και 1 στην Αναγνώστου Γωνή. Λύθη.gr για να πάρετε όλες τις πληροφορίες για τον επαγγελματικό σας χώρο αλλά και για τον προσωπικό σας χώρο. Και φυσικά Χουδαλάκης, Κοροναίου 1 και Μίλε Ρεγκάλι, Μουσουρών 14. Έχουμε κανένα νέο, κανένα τηλέφωνο, τίποτα? Όχι ακόμα. Θα περιμένουμε. Να υποδεχτώ εντωμεταξύ τον πολύ αγαπημένο Μάνο Ρουμελιωτάκη, ο οποίος είναι εδώ πέρα όπως κάθε Πέμπτη. Ανελιπώς, βέβαια. Κύριος, θα τα λέμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να είσαι καλά, Νικόλα. Τι κάνεις? Καλά, πολύ καλά. Εσύ καλά. Ξεκουράζεσαι. Δεν μου φαίνεται. Φαίνεται, έχεις πάρει τα πάνω σου, έχεις φρεσκαδούρα. Τι... Για να δούμε. Ξεκουράζομαι για να μπω δυναμικά στο κολύμπι, λίγο τρεξιματάκι, λίγο ποδήλατο. Δηλαδή πράγματα είναι για σένα. Καθημερινότητα, ξέρεις. Αλλά όχι ότι δεν φροντίζει τον εαυτό σου και πολύ καλά κάνεις, βέβαια. Έτσι κι αλλιώς, αλλά έχεις και πολύ καλή παρέα. Προπονούμε καλά τώρα γιατί έρχεται ένας πολύ ωραίος αγώνας για 7η συνεχόμενη χρονιά. Για αν μου μιλάτε από μέσα, δεν ακούω. Σας το λέω έτσι ενημερωτικά. Κάτι ακούω έτσι στο βάθος, αλλά. Ναι. Δεν χρειάζεσαι. Από το πέρα, αν έρχεται κάτι φωνές, δεν ξέρω. Προετοιμάζομαι που λες τώρα για τον αγώνα του Ορειβατικού. Τον ακούω, συγγνώμη Μάνο. Δεν άκουσα. Ωραία. Έχω ευχάριστα. Όπα, εγώ στο τηλέφωνο. Εγώ. Τι γίνεται, προσπαθούμε να σε ακούσουμε. Τι κάνει. Έλα, τι να κάνω, αφού ξέρεις, δεν μπορώ να κάνω και πολλά χωρίς εσένα. Τώρα, μια χαρά μπορείς να τα κάνεις και έχω εμένα όλα. Για πες, τι γίνεται, πώς είσαι? Καλά είμαι καλύτερα. Βλέπω και έχεις πάρα πολύ ωραία παρέα. Μου έχετε λύσει. Και εσύ, εδώ και εσύ μας έχεις λύσει. Το κρεβάτι του πόνου, ξέρεις, τα γνωστά. Ναι. Γογουλίνη, περαστικά. Τι ωραία φωτογραφία. Ευτυχώς που με έχω φωτοσοπώσει λίγο. Είναι αυτή η κλασική φωτογραφία με το υπέροχο φόρεμα. Αυτή. Τότε που έλειπες εσύ, λοιπόν. Ναι. Καταρχάς, να πω ένα μεγάλο, να στέλνω ένα μεγάλο φιλί στο Μάνο το Ρουμελιωτάκη που είναι εκεί. Και να του πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ξέρεις, ο Μάνος ήταν ένας από τους ανθρώπους που έδωσε αίμα όταν χρειάστηκα. Μάλιστα. Και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Γιατί εκτός από καλός συνεργάτης είναι και πολύ καλός φίλος και αποδεικνύεται σε κάτι τέτοιες στιγμές. Εντάξει, τώρα σε εσένα τι, πόσα ευχαριστώ να πω, δεν έχω λόγια. Άσε με, δεν χρειάζεται να με ευχαριστήσεις, εγώ δεν σε έχω δει ακόμα καταρχάς. Εσύ δεν με έχεις δει γιατί είχες και την ίωση, οπότε δεν επιτρεπόταν να με δεις. Με τη σήμερα όμως. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νίκο τον Κατσούκρη που είναι ένας εξαιρετικός γιατρός και πραγματικά νομίζω ότι ήταν η αιτία που μπήκα με πολύ καλή ψυχολογία στο χειρουργείο. Και γιατί η ψυχολογία είναι το παν, έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις. Το συζητάς, ειδικά ανθρώπους για μένα που είναι, ξέρεις, δεν το έχω καθόλου φοβητικάρα. Εντάξει, όλα θα κάνεις λίγη υπομονή ακόμα. Θα κάνω κι εγώ λίγη υπομονή ακόμα και σε λίγες μέρες θα είμαστε πάλι μαζί στο κόκκινο. Να σου πω, αυτό το λίγες μέρες υπομονή ακόμα όμως δεν μας το προσδιορίζεις και ανησυχώ. Έτσι, ρε παιδί μου, τώρα στα τέλη της άλλης εβδομάδας, αρχές της μετεπόμενης. Εκεί κάπου. Δεν άκουσα καλά πώς το έπεσε αυτό. Λέω τέλη της άλλης εβδομάδας. Δεν μη σου πω το άλλο. Αυτό, εκεί κάπου, μωρέ. 6, 7, 8, 10 μέρες θα είμαι εκεί. Να σου πω, μετά είναι και το Πάσχα. Μπορείς να κάτσεις άλλες 2 εβδομάδες. Όχι, όχι. Δεν θα φάω που δεν θα φάω. Δεν θα δουλεύω και όλα τι γίνεται. Τώρα εδώ μεταξύ δεν τρως τίποτα. Τι γίνεται, ποια είναι η διαδικασία? Καταρχάς το Καλλιδονάκι με 2 λάμπες. Παρακαλώ, γράψτε με σωστά. Κοίτα, αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Νομίζω ότι από τότε που κάνουμε αυτή την εκπομπή, πολύ σπάνια έχω δει το όνομά σου να γράφεται σωστά. Ποτέ κανείς. Το διορθώσαμε όμως.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Τώρα διατροφή, νοσοκομεία κάποια, εγώ, που άμα δεν μυρίζει συντηρητικό το φαγητό δεν το τρώω, αν είναι δυνατόν. Τώρα θα κάνεις μια συντήρηση όμως. Εντελώς, εντελώς. Καλώς. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Ο Γουλίνη, περαστικά, κοπελά. Ευχαριστώ, Μάνο μου, φιλάκια. Γεια. Καλή συνέχεια στην ανάρρωση και σύντομα κοντά μας.